έγινε ένα χτύπημα, όχι μόνο για τον πρόεδρο, είναι ένα συμβολικό χτύπημα για όλο το συνδικαλισμό της Ελλάδος. Δεν είναι τώρα προσωπικό το θέμα για τον κύριο Τζανιτή, είναι θεσμικό. Σήμερα είναι ο κύριος Τζανιτής, αύριο θα είναι κάποιος άλλος. Μεθαύριο θα είναι κάποιος άλλος και μετά από αυτό θα έρθουν σωρία, θα χαθούν μάλλον σωρία δικαιώματα των εργαζομένων, τα οποία βεβαίως κατακτήσαμε εδώ και 100 τόσα χρόνια. Και για τις δύο ιδιωτικές μου απολύθηκαν. Και γιατί σαν τεχνικός ασφαλείας αναδείκνε τα θέματα, το οποίο βέβαια δεν τους πείραζε τόσο, γιατί εντάξει, έκανα την ενημέρωση που έπρεπε να κάνω στη διοίκηση της εταιρείας και μέχρι εκεί έφτανε το θέμα, αυτή είναι η δουλειά μου. Περισσότερο μετά το ένα βήμα παραπάνω τους πείραξε, ότι σαν σωματείο συνολικά πήραμε απόφαση να διεκδικήσουμε ότι δεν θα παζαρέψουμε τη ζωή μας εκεί μέσα. Θα μιλήσουμε τουλάχιστον ότι εκεί πέρα δουλεύουμε σε ανθυγιεινές συνθήκες και ότι θέλουμε μέτρα ουσιαστικά. Να δουλέψουμε και να προστατευτεί η ζωή μας και η ασφάλειά μας. Λοιπόν, όπως είπε και ο Τάσος, ευχαριστούμε τα... Τώρα δεν ξέρω, είχα χάσει και λίγο το μέτρο, είχα μείνει γύρω στα 70 κάτι, γύρω στα 100 ας το πούμε χοντρικά, συνδικαλιστικές οργανώσεις που έχουν εκφράσει την αλληλεγγύη τους και τη συμπαράστασή τους στον αγώνα που δίνουμε και που καταδικάζουν την απόλυση. Ξεχωριστή σημασία σε όλη αυτή η συμπαράσταση έχει η Ομοσπονδία Μεταλλορύχων Ελλάδος, που ήταν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό μας και βοήθησε ουσιαστικά στην οργάνωση του αγώνα. Επίσης, ξεχωριστή σημασία έχει η συμπαράσταση που εξέφρασαν χθες οι συνάδελφοι από τα σωματεία της Ελληνικός Χρυσός και από το Σωματείο Γεωτρυπανιστών, που είναι εδώ πέρα σωματεία που δουλεύουμε, που βιώνουμε τις ίδιες συνθήκες κάτω από τα ίδια πάνω-κάτω ανεπαρκή μέτρα ασφάλειας βιώνουμε όλοι, αλλά και τα υπόλοιπα σωματεία, εργατικά κέντρα ανά την Ελλάδα που εκφράσανε την αλληλεγγύη. Είμαστε εδώ μια σειρά σωματεία από τα δεκάδες που έχουν πάρει αποφάσεις καταδίκης της απόφασης, της αντιδραστικής αυτής απόφασης της εργοδοσίας της ΕΝΤΕΛΜΑΚ και της Ελληνικός Χρυσός, να μην τους αφήνουμε απ' έξω. Σε συνεργασία πήραν αυτήν εδώ την απόφαση. Πρόκειται για ένα σχέδιο εξόντωσης οποιασδήποτε φωνής αντιστέκεται διεκδικώντας μέτρα υγιεινής και ασφάλειας για το σύνολο των συναδέλφων μας. Γιατί αυτό, συνάδελφοι, προσκρούει σε αυτό που έχουν αυτοί σαν στόχο, τη γιγάντωση της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητάς τους, που μπροστά σε αυτό δεν διστάζουν να θυσιάσουν ούτε ανθρώπινες ζωές. Το έχουν αποδείξει μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι σε εκατοντάδες περιπτώσεις, σε χιλιάδες περιπτώσεις όλα αυτά εδώ τα χρόνια και ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα με πρόφαση και την οικονομική κρίση. Ακριβώς η μία κυβέρνηση μετά την άλλη παίρνει τη σκυτάλη και νομοθετεί όλο ένα και πιο αντιδραστικά μέτρα, αντεργατικά μέτρα σε βάρος του συνόλου της εργατικής τάξης. Είμαστε, όπως έλεγα, εδώ για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας, μια σειρά σωματεία, όπως για παράδειγμα από τη χημική βιομηχανία, από το Συνδικάτο Μετάλλου, από τις μεταφορές, από τα δεκάδες σωματεία της Θεσσαλονίκης, τα εκατοντάδες σωματεία, συνδικάτα, ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα που με αποφάσεις τους έχουν βγάλει δελτία τύπου και δίνουν πλήρη στήριξη στο Συνδικάτο εδώ πέρα και στους αγωνιζόμενους μεταλλορύχους. Νομίζω ότι ζείτε περισσότερο στο πετσί σας εσείς από εμάς, γιατί ακριβώς ζείτε σε αυτό το χώρο το τι ακριβώς συμβαίνει και με τα ζητήματα της εντατικοποίησης και με την έλλειψη των ουσιαστικών μέτρων υγιεινής και ασφάλειας. Έχετε πείρα, συνάδελφοι, ξέρετε πολύ καλά και το σχέδιο και της σημερινής κυβέρνησης αλλά και των προηγούμενων για το ξεπούλημα της Λάρκο κάτω. Αυτά τα ζητήματα δεν είναι άσχετα μεταξύ τους. Θέλουν να τσακίσουν κάθε φωνή που σηκώνεται ενάντια σε αυτό το σχεδιασμό, που μπαίνει μπροστά για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζόμενων, αλλά και της υπεράσπισης του πλούτου του ελληνικού λαού, που δίνεται βορρά σε 5, 10, 50 επιχειρηματικούς ομίλους μονοπωλιακούς.